Λοιπόν. Λοιπόν, σας καλωσορίζω στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι, που αφορά την τοποθέτηση ενός τοπικού αστυνόμου για το Τσοτήλι. Να διαβάσω μονάχα την... Δεν θα έχουμε ούτε ερωτήσεις, ούτε τίποτα, ούτε εκτός ημερησίας. Θα σας διαβάσω την... αυτή είναι... για να ακουστεί το αυτό. Μετά. Να σας το διαβάσω. Το έχουν πάρει όλοι. Ναι, το έχουν πάρει όλοι, ναι. Όχι, να το διαβάσω, να ακουστεί το μικρόφωνο και... Είναι το έγγραφο το οποίο μας έχει στείλει ο κύριος Θεοχάρης, ο Διευθυντής της Αστυνομίας, και λέει: «Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις ανωτέρως σχετικές του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας έχει προβεί στη θέσπιση του τοπικού αστυνόμου, ενός νέου υπηρεσιακού οργάνου, το οποίο εγκαθίσταται στην έδρα του Δήμου ή της κοινότητας, στην περιφέρεια των οποίων δεν προβλέπεται η λειτουργία αστυνομικού τμήματος ή αστυνομικού σταθμού. Κατόπιν των ανωτέρων και στα πλαίσια της καλύτερης αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Τσοτηλιού και της εκπαίδωσης αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, καθώς και την εξυπηρέτηση αυτών κυρίως σε θέματα καθημερινότητας, σας γνωστοποιούμε ότι η υπηρεσία μας προτίθεται να θέσει σε εφαρμογή τον ανωτέρω θεσμό στο ΔΚ Τσοτηλιού, προκειμένου να υποβάλουμε σχετική αναφορά στα αρμόδια ιεραρχικά προϊστάμενα κλιμάκια για την υλοποίηση του ενθέματη θεσμικού θεσμού. Παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε το συντομότερο δυνατό, εάν ο Δήμος σας είναι διατεθειμένος να αναλάβει την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, παραχώρηση κατάλληλου χώρου, εξοπλισμός αυτού, διάθεση μέσων επικοινωνίας, με απόφαση την οποία θα ψηφιστεί από το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση». Αυτό έχω να πω. Έχουμε προτείνει επάνω στο Τσοτήλι ένα γραφείο μέσα στο Δημαρχείο, το οποίο να εγκρίνουμε και εμείς, να εγκρίνουμε και τα έξοδα, βέβαια, λειτουργικά, θέρμασης, τηλέφωνα και τέτοια. Το τηλέφωνο θα το πληρώσουμε εμείς ή θα το εγκαταστήσουμε και αυτό εμείς. Από μέσα θα είναι το τηλέφωνο. Λοιπόν, θα είναι. Δήμαρχε, άμα θέλετε να ενημερώσετε επιπλέον, έχετε απλώς το λόγο. Απλώς, εδώ και αρκετούς μήνες ήρθα σε επικοινωνία με τον αστυνομικό διευθυντή της Κοζάνης, επειδή το ίδιο θέμα έγινε και στα Σέρβια. Στο Βελβεντό τοποθετήσα. Και λέμε γιατί και εμείς να μην πάρουμε να δικαιούμαστε. Ήρθαμε σε επικοινωνία όλα. Στο τέλος, μετά τις γιορτές, αποφάσισαν μαζί, αφού έγιναν και οι τοποθετήσεις, παρέμειναν οι ίδιοι αστυνομικοί διευθυντές και όλα, δώσαν το OK και μου ζήτησαν από χθες την Παρασκευή. Πήγαμε το Σοκράτη, το Δημόπουλο, το διοικητή της Πέμπτη, η Παρασκευή, δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν. Οπότε μας είπε, δέχεστε, αφού είχαμε κάνει την πρόταση. Του λέω, δεχόμαστε. Είχαμε πει να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Την Παρασκευή δεν προλάβαμε. Οπότε λέμε σήμερα για να τακτοποιήσουμε όλα τα έγγραφα, τι χρειάζεται, να στείλουμε με τον κύριο Ζικόπουλο να γράψει, να καθαρογράψει και να τα πάμε σε... Ναι. Σε εθνικό επίπεδο. Κοιτάξτε. Πανευρωπαϊκό. Λοιπόν, όπως είπα, επειδή το ξέραμε το θέμα. Έγινε το θέμα και στο Βελβεντό. Οπότε λέμε, γιατί να μην πάρουμε κι εμείς ένα δημοτικό αστυνόμο. Το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα. Σου λέει, θα σας το δώσουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά μας ζητήσανε και τίποτε άλλο. Ζητήσαν δηλαδή ένα χώρο, ζητήσαν τηλέφωνο, φάξ, τι θα έχει μέσα και όλα. Αλλά και θα θερμαινόμαστε. Στο Τσοτήλι υπάρχει ο χώρος. Αυτός ζήτησαν ακριβώς να είναι δίπλα στον αντιδήμαρχο. Χώρος δεν υπάρχει ακριβώς εκεί, υπάρχει δίπλα. Αλλά δεν νομίζω τώρα να πούνε, ξέρεις, δεν έχουμε αυτό, δεν υπάρχει χώρος. Χώρος υπάρχουν πολλά γραφεία. Εγώ φυσικά τους πρότεινα να το βάλουν στο ισόγειο, που είναι
δίπλα κάπου εκεί, 7 ΚΕΠ και όλα, για να έχουν και πρόσβαση πιο εύκολα οι πολίτες, για να μην ανεβαίνουν πάνω τα σκαλιά και όλα. Τώρα δεν ξέρω τι, είναι απόφαση φυσικά της αστυνομίας που θα το, σε ποιο γραφείο θα το τοποθετήσουν. Εγώ ήθελα να δω αν έχουν ερωτήσεις. Αν έχουν ερωτήσεις πρώτα, αλλά... Όχι, όχι. Να μιλήσουμε πρώτα στο μικρόφωνο και μετά, άμα θέλετε να πείτε εκτός μικροφώνου. Λοιπόν, ερωτήσεις να κάνουμε, κύριε Καραμπατζία. Θα έχω άλλες ερωτήσεις. Αυτά είναι, έχει τίποτα άλλο. Να ρωτήσει. Όχι, καλύτερα ρωτήστε. Καλύτερα ρωτήστε και να το συζητήσουμε, έτσι. Πρώτα να ξεκινήσουμε μια παρατήρηση. Αφού υπάρχει θέμα αστυνόμευσης σημαντικό, μείωση των δυνάμεων της αστυνομίας σε όλα τα επίπεδα, έτσι όπως υπόθηκε και εδώ προηγουμένως, καλό θα ήταν σήμερα οι διευθυντές των αστυνομικών τμήματων ή οι διοικητές των αστυνομικών τμήματων, όπου υπάρχουν, ό,τι έμεινε δηλαδή, βασικά της Άτιστας, θα έπρεπε να είναι εδώ. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ή η υπηρεσία που απέστειλε το έγγραφο ζητώντας να υλοποιήσουμε αυτόν τον θεσμό θα έπρεπε με έναν εκπρόσωπο να είναι εδώ να μας εξηγήσει. Εγώ λοιπόν βάζω ένα θέμα, πρώτα αυτή η παρατήρηση. Θα έπρεπε να είναι παρόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το συζητήσουμε ευρύτερα, γιατί δεν είναι μόνο η τοποθέτηση, είναι όλα αυτά που υπόθηκαν και από την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου του Τσοτηλίου περί της λειτουργικότητας αυτού του θεσμού. Από εκεί και πέρα, εγώ κάνω ένα ζήτημα τώρα, ένα αίτημα προς το Προεδρείο ή ο Δήμαρχος, αν μπορεί να μας απαντήσει, σε τι ακριβώς κατάσταση βρίσκεται η αστυνόμευση, η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας στο Δήμο Βοΐου, στη Σάτιστα, στη Νεάπολη, στο Τσοτήλι, στον Πεντάλοφο κλπ. Κλπ. Ή όπου υπήρχαν αστυνομικά τμήματα, σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα στα πλαίσια των περικοπών της αστυνομίας και της μείωσης των δυνάμεων. Αυτά, μια γενικότερη και ευρύτερη ενημέρωση. Που και αυτό θα το επιτυχάναμε αν ήταν εδώ πέρα η εκπροσώπηση υπεύθυνη εκ μέρους της αστυνομίας, αλλά φαντάζομαι ότι ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σε θέση να μας πει. Ωραία, ο κύριος Πίτας έχει το λόγο. Καλημέρα και από μένα. Διαβάζοντας το έγγραφο εδώ, Πρόεδρε, βλέπω στο τέλος ότι το έγγραφο λέει «Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση». Να συμφωνήσω και εγώ με τον κύριο Καραμπατζά ότι έπρεπε να είναι ένας να μας ενημερώσει. Κάποια ερωτήματα που δημιουργήθηκαν όπως τίθεται το θέμα είναι ότι πώς επιλέχθηκε το Τσοτήλι. Ήταν δική μας πρόταση, ήταν της αστυνομίας. Ποια θα είναι τα έξοδα που ζητάμε για αυτόν τον, για το θεσμό του τοπικού αστυνόμου, που αν και κατάλαβα καλά, Δήμαρχε προτείνεται να μπει στο δημοτικό κατάστημα του Τσοτηλίου, οπότε θα είναι ώρες λειτουργίας, αλλά δεν υπάρχουν εξτρά έξοδα και θέρμανση και γραφείο είναι δικά μας. Άρα δεν χρειάζονται εξτρά έξοδα. Να ρωτήσω λίγο αν αυτό, αν ξέρει κάποιος να μας πει, αν θα έχει συνεχή ωράριο ή αν θα είναι μόνο πρωινό και πενθήμερο. Ή αν θα υπάρχει αστυνόμευση με αυτοκίνητο έξω ή αν θα είναι μόνο να λύνει τα θέματα μέσα και από πότε θα έχει ισχύ. Αυτή είναι η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα, από πότε θα έχει ισχύ. Και αν όλες αυτές οι πληροφορίες και το πώς
έφτασε το θέμα μέχρι εδώ σήμερα, είναι οι επαφές που είχε ο Δήμαρχος τόσες φορές στην Αθήνα με την ελληνική αστυνομία και αν επιλέξουμε εμείς το Τσοτήλι. Ωραία. Ο κύριος Χατζής. Καλημέρα και από μένα. Εγώ μια ερώτηση έτσι, ενημέρωση ήθελα από τον Δήμαρχο, αν ξέρει, αν γνωρίζει τι αρμοδιότητες θα έχει ο συγκεκριμένος αστυνομικός. Δηλαδή θα έχει αστυνόμευση, θα είναι όπως ήταν η δημοτική αστυνομία. Ναι, και αν θα του χορηγηθεί κάποιο αυτοκίνητο, πώς θα αστυνομεύει αυτό. Ο κύριος Σταμπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν το ωράριο, μάλλον ποιο θα είναι το ωράριο του δημοτικού, του τοπικού αστυνόμου. Θα είναι μόνο 8 ώρες το πρωί, θα είναι όλη την ημέρα. Βέβαια, παίρνοντας το έγγραφο ή την πρόσκληση, ρώτησα πράγματι ο τοπικός αστυνόμος θα είναι ένας υπάλληλος μέσα στο γραφείο και θα δέχεται τους πολίτες, θα καταγράφει τα παράπονά τους, τα οποία θα τα μεταφέρει στο αστυνομικό τμήμα. Δεν νομίζω ότι μας παρέχει και κάτι, δηλαδή μας ρίχνουν μια στάχτη στα μάτια, αφού μας έκλεισαν τις υπηρεσίες, μας έκλεισαν και τα αστυνομικά τμήματα, μη έχοντας αστυνόμευση περιοχή, γιατί μην νομίζει ο κόσμος ότι θα έχουμε αστυνόμευση. Ο τοπικός αστυνόμος, αυτός είναι ο ρόλος του, ο οποίος βέβαια έχει εφαρμοστεί και εδώ και 2-3 μήνες στο Βελβεντό, πόσο καιρό έχει, δεν ξέρω ακριβώς, αυτός είναι ο ρόλος του. Τίποτα άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως, θα είναι όλη την ημέρα? Να αρχίσω πρώτα από τον κύριο Σταμπούλου. Είναι κάποιος άλλος να μιλήσει? Από τον κύριο Σταμπούλου. Το ωράριό του θα είναι μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Εγώ ζήτησα, αν είναι δυνατόν, έστω μία μέρα την εβδομάδα, αν δεν μπορεί να το κάνει 6, τουλάχιστον μια μέρα την εβδομάδα να μην έρχεται και να ανεβαίνει το Σάββατο, το Σάββατο το οποίο είναι και το παζάρι στο Τσοτήλι και μπορούν να κατέβουν οι διάφοροι από τα χωριά, οι άνθρωποι και όλα και θέλουν κάτι για να εξυπηρετηθούν. Όσο κύριε Μιχάλη, όταν είπες για το Υπουργείο και κάτω, αυτά δεν ξέρουμε τίποτα το Υπουργείο, πάνω στο Τσοτήλι δεν έχει αστυνομία, έχει τους συνεργοφύλακες οι οποίες έχουν άλλο ρόλο. Αυτός θα είναι ένας υπάλληλος, τοπικός δηλαδή, ο οποίος θα είναι αστυνομικός, δεν θα είναι ούτε από τη Δημοτική Αστυνομία, ούτε τίποτα. Ο οποίος θα κοιτάει όχι να επιλύσει περισσότερο τις πληροφορίες που χρειάζονται και αν μπορεί να επιλύσει κάτι, δηλαδή συμβουλευτικά και όλα. Διαφορετικά τα άλλα θα τα παραπέμπει όλα στις παρακάτω υπηρεσίες. Ναι. Για λέτε. Επιλέχθηκε τώρα στο Τσοτήλι, πολύ καλά, βάση περιπτώσει εγώ για μένα λέω ότι δεν θα κάνει τίποτα, αφού και η Νεάπολη δεν έχει αστυνομία πλέον, που θα έχει τη συνοριακή φύλαξη, ούτε και η Ιεράτυρα πλέον θα έχει τίποτα. Αυτοί δεν θα έχουν. Δηλαδή, είμαστε μία περιοχή τεράστια, με 4 και 5 κομοπόλεις, οι οποίες είχαν αστυνομικά τμήματα, τα διαλύουν όλα και κάνουν σε ένα τώρα, γιατί να μην κάνουν σε όλα ένα δημοτικό, ένα τοπικό αστυνομικό, ας το πούμε, αφού θέλουν να εξυπηρετηθεί ο πολίτης του Βοΐου. Δηλαδή, μας δείχνουν στάχτη στα μάτια. Αυτό το συζητήσατε, κύριε Δήμαρχε. Τους είπατε ότι εμείς έχουμε μια ευρύτερη περιοχή. Ο Πεντάλαβος, παραδείγματος χάρη. Πώς θα έρθει ο Πεντάλαβος, δηλαδή, να κατέβει 40 χιλιόμετρα στο Τσοτήλι? Να σας απαντήσω. Ορίστε. Πρώτον,
Είπαμε, δεν υπάρχουν αστυνομικά τμήματα. Μου λέτε για Ιεράτερα, μου λέτε εδώ. Αυτά είχαν μείνει τα τρία. Ήταν Σιάτιστα, Νεάπολη και τους τρία συνοροφύλακες. Τώρα υπάρχει περίπτωση να μείνουν κιόλας. Δεν ξέρουμε, μου αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Αλλά σας το λέω, αν η ευρύτερη περιοχή, και το ζήτησα εγώ, σας το λέω, η ευρύτερη περιοχή του Σωτηρίου μείνει, φύγουν και οι συνοροφύλακες και έρθουν στη Νεάπολη. Η Νεάπολη θα μείνουν και 2-3 υπάλληλοι αστυνομικοί για να εξυπηρετούν, τουλάχιστον έτσι μας είχαν πει από το αρχηγείο, να εξυπηρετούν τους πολίτες και όλα που μπορεί να βγάζουν και ταυτότητες και όλα. Το Τσοτήλι μένει εντελώς ακέφαλο. Τουλάχιστον ένας αστυνομικός τοπικός που θα ονομάζεται, αν μπορεί κάποια προβλήματα να επιλύει να τους βοηθήσει. Θα μου πείτε, ο Πετάλφος είναι μακριά. Το ξέρω τι είναι αυτό. Δεν μπορούμε όμως να έχουμε. Δικαιούμασταν μόνο έναν. Αν ήταν για όλες τις περιοχές, ευχαρίστω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να μπουν παντού. Πάντως η πρόταση ήταν και δική μου. Να μην σας πω, ξέρετε ότι δεν. Το Τσοτήλι αυτή τη στιγμή είναι το μόνο το οποίο έχει όλη την περιοχή πάνω, η οποία δεν μπορεί να αστυνομευτεί. Και όσον αφορά τις αρμοδιότητες, βέβαια, περιορισμένες κατά πολύ, εντάξει, θα είναι σαν κέπι, δηλαδή. Γραφειοκρατικά. Μα η αστυνόμευση υπάρχει και θα είναι στη Σιάτιστα. Από εδώ θα έρχονται πάνω. Και τα 100 και τα αυτοκίνητα θα έρχονται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν έρχονται. Ούτε αυτοκίνητο ζητήσαν, ούτε τίποτε. Αυτός θα είναι ένας τοπικός αστυνόμος μέσα στο Δημαρχείο. Και από εκεί θα πηγαίνουν οι πολίτες. Αλλά εγώ είπα, επειδή Σάββατο γίνεται το παζάρι, αν είναι δυνατόν, γιατί μπορεί να κατέβουν κάποιοι και να θέλουν κάποια προβλήματα να τα επιλύουν, να συζητήσουν. Ωραία. Ο κύριος Κουρδής σας έχει το λόγο. Μισό λεπτό. Καλημέρα για μένα. Λοιπόν, είναι ένα τόσο απλό θέμα και θέλουμε να το κάνουμε πάρα πολύ δύσκολο. Αποφασίσαν στο Τίλι, επειδή δεν έχει τίποτα, να υπάρχει ένα όργανο εκεί στο γραφείο μέσα, να κατεβαίνει κάποιος πολίτης να κάνει μία μήνυση. Δεν το θέλουμε, να μην το πάρουμε. Τώρα λέμε, τι είναι αστυνόμευση. Μα δεν υπάρχει αστυνόμευση εδώ και χρόνια τώρα. Θα κάνουμε αστυνόμευση στο Τίλι. Έχει Νεάπολη. Κανένα χωριό εκεί πάνω δεν έχει αστυνόμευση. Απλά μας δόθηκε μια ευκαιρία να πάρουμε έναν υπάλληλο να βρίσκεται για τα μάτια, όχι ότι θα κάνει κάτι, αλλά θα κατεβεί ένας πολίτης, όπως είπαν προηγουμένως, να εξυπηρετηθεί. Είναι απλό. Άμα το συζητήσουμε, δεν θα βρούμε άκρη. Θέλουμε αστυνόμευση. Ένας είναι. Σου λέει, έναν θα πάρετε. Αυτόν. Να πούμε όχι. Για μένα θα είναι λάθος. Εντάξει, άρα ο άνθρωπος αυτός έχει μια συγκεκριμένη δουλειά. Μην ψάχνουμε τώρα αστυνόμευση και τέτοια. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Αστυνόμευση στη Νεάπολη έχει κάθε Πέμπτη που έχει παζάρι. Αν μπορούμε να το σταματήσουμε, θα κάνουμε καλά. Έρχονται στο παζάρι ο κόσμος να ψωνίσει και τους γράφουν. Μία φορά τη βδομάδα. Μα την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε κανέναν. Εάν μπορούμε εδώ, Δήμαρχε, να τους πούμε την Πέμπτη να μην έρχονται στη Νεάπολη. Ναι, ας πηγαίνουν κάπου αλλού. Μία φορά τη βδομάδα έχει η Νεάπολη κίνηση. Και πολλή κίνηση έχει κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα που πληρώνουν οι παππούδες. Μόλις έρθουν αυτά τα αυτοκίνητα, τους γράφουν. Τους παίρνουν το μεροκάματο όλο. Αυτό, να μην το συζητήσουμε, παιδιά, γιατί δεν θα βρούμε άκρη. Δεν θα βρούμε άκρη. Ευχαριστώ. Ωραία. Το αναλύσαμε εντελώς τα ψηφοφορία. Θέλω να πεις. Μία κουβέντα πριν την ψηφοφορία. Ωραία, εντάξει, ναι. Τώρα, ο Ανδρέας, ο κ. Κορδίστας, μας προσγείωσε λίγο ανώμαλα. Θέλω να πω, δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά όμως, στο χέρι μας είναι να μην την αποδεχτούμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό είναι και λίγο φυσυχασμός και λίγο μυρολατρεία και λίγο δεχόμαστε τη μοίρα μας, δεν είχαμε, δεν θα έχουμε, δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Είναι η πραγματικότητα αυτή, συμφωνώ. Δεν είναι έτσι, με την έννοια ότι εμείς πρέπει να ζητάμε προστασία, αστυνόμευση. Να σας βάλω μια άλλη πλευρά. Δεν ταιριάζει τώρα εδώ πέρα, αλλά δεν παρατηρείτε ότι το τελευταίο καιρό
αυξήθηκαν τα κρούσματα συλλήψεων για ναρκωτικά. Δεν παρατηρείτε τι γίνεται δίπλα μας. Δίπλα μας. Διακίνηση, χρήστες, προβλήματα στις οικογένειες, κοινωνικό πρόβλημα που το γεννάει η ίδια η κρίση, η ίδια η κοινωνία κλπ. Κλπ. Αυτό τι είναι τώρα, θέμα της αστυνομίας, καταστολή, όχι. Δεν είναι θέμα καταστολής, είναι όμως θέμα γενικότερα μερινάς από μέρους και του Δήμου, αλλά και των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και των ίδιων των πολιτών. Να επαγρυπνούμε για όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πολλές πλευρές δηλαδή και δεν πρέπει να παρετούμαστε από την αναγκαιότητα να υπάρχουν υπηρεσίες, θεσμοί, ό,τι κουτσουρεμένο είναι να το διορθώνουμε. Με αυτήν την έννοια, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε όχι και εγώ συμφωνώ. Δεν μπορούμε να πούμε όχι, αλλά έτσι είναι. Δεν πρέπει και από την άλλη μεριά να επαναπαυόμαστε σε αυτό. Ο Δήμος πρέπει να ζητάει αυτό που πρέπει για τους πολίτες, ανεξαρτήτως αν είναι η οικονομική κρίση, αν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, κοινωνικά ή οτιδήποτε άλλο, ή ελλείψεις στο μηχανισμό του κράτους. Και να παλέψει και να διεκδικήσει για το καλύτερο. Να τελειώσει ο κύριος Μαγιάκα, ζήτησε το λόγο. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ, Πρόεδρε, βάσει με αυτά που άκουσα, για μένα ο όρος τοπικός αστυνόμος είναι λάθος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, γιατί από ό,τι κατάλαβα θα έχει μόνο χαρακτήρα τύπου κλητήρα για να μαζεύει τα χαρτιά και να κάνει διεκπαιρεώσεις χαρτιών. Θα ήταν καλύτερο να ψηφίσουμε, παράδειγμα, τη θέσπιση τοπικού κλητήρα και όχι τοπικού αστυνομικού, γιατί αυτός δεν είναι αστυνόμος, χωρίς περιπολικό, χωρίς τίποτα. Για μένα είναι ένας κλητήρας. Καταλάβατε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ψηφίσω αυτό, πέρα από την πλάκα τώρα, θα ψηφίσω αυτό το άτομο να υπάρχει στο Τσοτήλι, γιατί δεν επηρεάζει τα λειτουργικά, δεν επηρεάζουν το Δήμο, δεν επιβαρύνει λειτουργικά το Δήμο, εφόσον θα στεγαστεί στο πρώην δημοτικό κατάστημα. Γι' αυτό και το λόγο το ψηφίζω. Ορίστε, κύριε Σταβούλο. Ναι. Κάνοντας ερωτήσεις και κάνοντας και προτάσεις, δεν ήταν θέμα ότι εγώ δεν θα ψηφίσω. Θέλω να πάω, επειδή ο συνάδελφος νόμισε ότι σαφώς θα το ψηφίσουμε, όμως θα πρέπει, κύριε Δήμαρχε, αυτά που σας έβαλα τον προβληματισμό, να το μεταφέρετε. Γι' αυτό τα είπα, ότι η περιοχή μας είναι ένας Δήμος τεράστιος, με 70 οικισμούς που τελευταία έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί κλέφτες στην περιοχή που ανοίγουν σπίτια. Δηλαδή η αστυνόμευση, κλείνοντας τα αστυνομικά τμήματα στο Δήμο και κρατώντας μόνο ένα στην έδρα του Δήμου, είναι πολύ δύσκολη η αστυνόμευση. Γι' αυτό τα είπαμε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση στο να πούμε ότι να μην γίνει ο τοπικός αστυνόμος, προς Θεού. Απλώς είπαμε, πέραν του ότι πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση, αν μπορούσε να γίνει και σε άλλες κομοπόλεις. Δεν διαφωνούμε. Δηλαδή, το σκέφτηκαν ότι η περιοχή είναι τεράστια και δεν έχει αστυνόμευση. Και όπως είπε ο συνάδελφος, πέρα ότι η διακίνηση ναρκωτικών γίνεται, είμαστε στα σύνορα και γίνεται ο χαμός. Έτσι. Το αστυνομικό τμήμα στην Νεάπολη έκανε πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Δυστυχώς, τα ψηφίσαν τα μνημόνια. Εντάξει. Και τώρα τα πληρώνουν. Ο κύριος Δήμαρχος, και να τελειώνουμε. Εμείς, επειδή είπαμε για τον τοπικό αστυνόμο, δεν λέμε όμως ότι θα απεμπολίσουμε κάθε δικαίωμα που μπορούμε να το έχουμε, γιατί δεν θέλουμε να φύγει ούτε οι συνολοφύλακες από το Τσοτήλι, ούτε το αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης, ούτε σε άντιστα να συγχωνευτούν. Εμείς, ας πούμε, όμως, πιάσαμε το βρήκαμε αυτό, λέμε να τον πάρουμε. Ίσως θα είναι βοηθητικός. Θα δούμε. Είδομαι. Εγώ υπολογίζω κάτι θα βοηθήσει κι αυτός. Δεν θα καθίσει με τα χέρια σταυρωμένα και θα είναι από το πρωί μέχρι τις 3 η ώρα, δεν θα φέρει από το γραφείο. Είπα, του ζήτησα και σας το είπα για το Τσοτήλι, επειδή το Σάββατο, όπως είναι το παζάρι, μπορεί κάποιος να θέλει να πάει να κάνει μια διαμαρτυρία. Κάτι αυτό, αν μπορεί ο τοπικός αστυνόμος να τον εξυπηρετήσει, καλό, διαφορετικά θα διαβιβάσει πιο κάτω το αίτημα του πολίτη. Σας ευχαριστώ. Ωραία, Θόδωρε, το είπαμε, θα πούμε κι άλλο. Το έχουμε συζητήσει. Θες να πεις, πες, ορίστε.
Παρακαλώ, πάρτε το λόγο. Ορίστε. Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να βάλω... να βάλω και κάτι άλλο στην κουβέντα και στο τραπέζι, ότι πραγματικά εγώ από όσα άκουσα δεν πίστηκα ότι αυτός ο άνθρωπος θα προσφέρει κάτι. Δηλαδή, θα προσθέσουμε ένα υπάλληλο ακόμα στο Δήμο, που στην ουσία θα λειτουργεί σαν ΚΕΠ, το οποίο έχουμε ήδη, και για να μην έχω πω και κάτι αργότερα, όπως λέει και ο συνάδελφος εδώ, ότι κάποια στιγμή θα το χρεωθούμε και τον πληρώνουμε κι εμείς. Εγώ λέω εγώ, μήπως στην απόφαση μας, Πρόεδρε, θα ήταν καλά να συμπληρώσουμε όλα αυτά που παρατηρήθηκαν εδώ σήμερα, που υπόθηκαν από τους προηγούμενους, αλλά και να το βάλουμε και με ένα χρονοδιάγραμμα, ότι θα το δεχτούμε για ένα χρόνο και να δούμε πώς θα πάει. Μήπως η λειτουργία αυτού του θεσμού δυσκολέψει την κατάσταση. Ποιον? Στη λειτουργία των υπαλλήλων του Δήμου, στη λειτουργία των δημάρχων κλπ. Δηλαδή, στην ουσία, ασχολούμαστε όλοι με θέματα που δεν πρέπει. Εγώ το βάζω σαν μία παράμετρο να το δεχτούμε υποδοκιμή και να δούμε. Γιατί είναι ένας τόσο καινούριος θεσμός που μέχρι τώρα δεν λειτουργήσε κάπου για να δούμε πώς λειτουργεί. Στο Δήμο Σερβίων μπορεί να είναι πολύ λίγο. Πόσο είναι? 1-2 μήνες. Ωραία. Εγώ το βάζω σαν επιφύλαξη, μήπως να το δεχτούμε με περιορισμό. Να δούμε πώς θα πάει. Και όλα αυτά που υπόθηκαν να γραφτούν στην απόφαση. Θα γραφούν στην απόφαση, όχι αυτό το που είπες, που περιορισμό, είναι το επιδοκιμή, είναι αυτό τίποτα, δεν θα μπει. Αυτό δεν το... Εγώ σας το λέω, ή το ψηφίζουμε ως έχει, γιατί σου μιλάω ειλικρινά, διότι αν θα φτάσει κάτω και θα πει... Ομόφωνα. Πρόεδρε, ομόφωνα, δεν έχω. Ομόφωνα, έγινε. Έγινε αυτό, εντάξει. Ωραία, έγινε. Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά... Ευχαριστώ πολύ.